ένας χρόνος και 124 σελίδες χρειάστηκαν για να κατατεθούν τα συμπεράσματα του Γενικού Ελεγκτή για τα κόκκινα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Ο Οδυσσίας Μιχαηλίδης και η ομάδα του έθεσε κάτω από το μικροσκόπιο του 161 πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και 783 στενά συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς και 49 εταιρείες νομικές οντότητες. Κατά την έρευνα, τα 49 άτομα δεν τηρούσαν χορηγήσεις από πρώην συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα. Τα 60 ήταν με εξυπηρετούμενες χορηγήσεις από συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα και τα 52 με χορηγήσεις που κατέστησαν ως μη εξυπηρετούμενες έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Από αυτές τις 52 περιπτώσεις, οι 25 είναι με λύσεις αναδιάρθρωσης και στις 17 έγιναν διαγραφές δανείων ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Απώλεια εσόδων κάνει λόγο η ελεγκτική υπηρεσία μέσα από τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Στα δάνεια τα οποία ξεψάχνει ο Γενικός Ελεγκτής διαφαίνονται περιπτώσεις χορηγήσεων σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που λόγω αθέτησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων χαρακτηρίστηκαν ως μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Υπήρξαν και πολιτικά πρόσωπα που προέβησαν σε λύσεις αναδιάρθρωσης και περιλαμβάνουν διαγραφή σημαντικών ποσών. Επιπλέον διαφαίνεται ανταλλαγή χρέους με περιουσιακά στοιχεία που δεν ανταποκρίνονταν στο ύψος της υποχρέωσης που διαγράφηκε κατά την απόκτησή τους. Εκεί που λέμε ότι ενδεχομένως να υπήρξε χορήγηση δανείου με μη υγιείς όρους, που υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς να υπάρχουν κατάλληλες εξασφαλίσεις. Αίσθηση προκαλούν περιπτώσεις όπως αυτήν με οφειλέτη που τα οικονομικά του δεδομένα δεν αποδείκνυαν την ικανότητα αποπληρωμής του δανεισμού του, εντούτοις αυτό εγκρίθηκε. Άλλη περίπτωση κατά την οποία η ημερομηνία έγκρισης του δανείου έβρισκε τον οφειλέτη στην ηλικία των 77 ετών. Δεν μπορεί να αγνοηθεί και περίπτωση που χαρακτηρίζεται ως πολύ προβληματική και μη βιώσιμη, χωρίς εισοδήματα. Ωστόσο, η χορήγηση προχώρησε. Πολύ πιο οξύ τρόπο το θέμα ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα, ότι δεν έχουμε δικαίωμα να δημοσιοποιήσουμε, ότι που ας πούμε ελέγχεται εμένα, π.χ. δεν είμαι πλέον ΠΕΠ ή είμαι, αλλά γιατί με ελέγχεται. Στην έρευνα εξετάστηκαν άτομα που κατήχαν το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργού και Βουλευτή κατά τη χρονική διάρκεια μεταξύ των ετών 2008 έως 2019, καθώς και αρχηγοί κομμάτων.